Στη σημερινή εκπομπή θα επισκεφτούμε την Λευκάδα. Η Λευκάδα είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί του Ιωνίου και βρίσκεται ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά. Η Λευκάδα χρωστάει το όνομά της στο νοτιότερο ακροτήριό της, το Λευκάτα, που κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν Λευκάς Πέτρα ή Λευκάς Άκρα. 24 μικρά και μεγαλύτερα νησιά σκορπίζονται στο Πέλαγος και αποτελούν τον νομό Λευκάδας. Η Λευκάδα είναι ένας οικολογικός παράδεισος, μια φύση με απίστευτη ποικιλία, με απαράμιλες αμμώδεις παραλίες, θάλασσες αποχρώσεις τουρκουάζ, εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα. Η Λευκάδα έχει τα πλεονεκτήματα ενός νησιού χωρίς τα μειονεκτήματά του, καθώς το νησί συνδέεται με τη στεριά με μια απλωτή κινητή γέφυρα μήκους 50 μέτρων. Η Λευκάδα έχει υψηλή πολιτιστική παράδοση, εκδηλώσεις λόγου και τέχνης, κατοίκους φιλόξενους, γλετζέδες με υψηλή αίσθηση του χιούμορ. Επίσης θα βρείτε καλό κρασί και νόστιμο φαγητό σε καταπληκτικές τιμές. Σήμερα στην εκπομπή μας ταξιδεύουμε στη Λευκάδα. Ένα νησί το οποίο έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Μπορεί κάποιος να έρθει χρησιμοποιώντας την πλωτή γέφυρα που βλέπετε πίσω. Είναι μια γέφυρα μήκους 50 μέτρων, άρα δεν χρειάζεται ταλαιπωρία, η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη. Το μοναδικό νησί το οποίο μπορείς να το επισκεφτείς και με τα πόδια. Όταν φτάσετε στη Λευκάδα, ένα από τα πρώτα σημεία που σας υποδέχεται είναι εδώ, η πλατεία των ποιητών. Και εδώ θα δείτε από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής ποιήσης και όχι μόνο, να σας κοιτούν, να σας περιμένουν και να σας καλωσορίζουν στο πανέμορφο νησί, στην πανέμορφη Λευκάδα, που πραγματικά ο πολιτισμός, η κουλτούρα, η ποιήση θα σας συντροφεύουν όσο καιρό μείνετε εδώ. Ερχόμενος στη Λευκάδα, όπως είπαμε, ξεκινάμε, βλέπουμε ποίηση, μουσική, ιστορία, αλλά βλέπουμε και απλά καθημερινά πράγματα τα οποία μας κρατάνε μέσα στη ζωή και μας θυμίζουν ότι πολλές φορές η αξία είναι σε μικρά, σε πολύ μικρά πράγματα. Πίσω μας, θαυμάσια καφέ, τα οποία είναι δίπλα από το κύμα. Βλέπουμε την ξύλινη γέφυρα, όπως την ξέρουν και τη λένε στη Λευκάδα, η καρδιά που υπάρχει εδώ. Σε αυτή τη γέφυρα, σε αυτή τη ξύλινη γέφυρα, μας είπαν ότι πάρα πολλοί ερωτευμένοι έχουν κάνει προτάσεις γάμου. Είναι κάτι που είναι έθιμο. Όπως φαίνεται, εδώ, στο νησί, όλα έχουν κάποιο συμβολισμό. Ερχόμενοι στη Λευκάδα, να μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις μοναδικές ποικιλίες. Αυτό που σας έχουμε πει σε όλη τη διαδρομή, έχουμε δει κάποια προϊόντα. Ελάτε να δείτε τι έχει η Λευκάδα. Οπωσδήποτε θα πάρετε το μαντολάτο. Το καλύτερο μαντολάτο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Δεν είμαι αντικειμενικός κριτής βέβαια, αλλά η άποψή μου είναι ότι το καλύτερο μαντολάτο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Παστελάκι, μέλι, θυμαρίσιο, το οποίο βέβαια μέλι, όπως ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα είναι καταπληκτικό το μέλι, αλλά της Λευκάδας είναι ακόμα καλύτερο. Εντοπιότητα, οπότε έχω δικαίωμα να πω και δύο λόγια παραπάνω. Και ερχόμαστε και σε αυτό το καταπληκτικό κρασάκι, το οποίο βέβαια υπάρχει σε πολλές ποιότητες, καλύτερο, πιο ακριβό, πιο λιγότερης, ας πούμε, επεξεργασίας. Καταπληκτικά είναι όλα. Πλά είναι η παλαίωση, το μπουκάλι, η συσκευασία. Οι τιμές τους είναι πολύ
χαμηλές σε σύγκριση με την ποιότητα που έχουν. Αυτό τώρα είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα. Δεν χρειάζεται να δείξουμε ποια εταιρεία είναι. Είναι όμως η ποικιλία Βαρτζαμί, η οποία σε όλα τα τραγούδια, αν ακούσετε και στις σκαντάδες, αναφέρονται σε αυτό το συγκεκριμένο το κρασί. Άρα, όταν ένα κρασάκι σε κάνει να τραγουδάς και να λες αυτές τις μοναδικές σκαντάδες που μόνο στη Λευκάδα τις ακούσετε, επιλέξτε το και μπορεί να τραγουδήσετε κι εσείς. Χαίρετε. Χαίρετε! Τι κάνετε, Σάκης Κολυβάς? Χαίρομαι, Σπύρος Αβέλης. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε έξω από την εκκλησία του... του Αγίου Νικολάου. Του Αγίου Νικολάου. Είναι... Βλέπουμε εδώ μοναδικά κομμάτια, παλιά. Είναι από τις παλιότερες της περιοχής, η παλιότερη της περιοχής από ό,τι ξέρω. Αρχικά ήταν ξύλινη και μικρή. Κάποτε έφτανε μέχρι εδώ πέρα, αλλά μετά γκρεμίστηκε ένα κομμάτι της για να μπορεί να περνάει αυτοκίνητο από το δρόμο. Ο Κάβαλος είναι ένα χωριό από τα χωριά της ορεινής Λευκάδας. Στους Σφακιώτες. Οι Σφακιώτες. Πόσα χωριά είναι περίπου? Οι Σφακιώτες είναι 5 χωριά. 5 χωριά. Ο Κάβαλος, τα Σπουργερακάτα, τα Λαζαράτα, το Πινακοχώρι και το Σπανοχώρι. Η ορεινή Λευκάδα έχει κρατήσει κάποια κομμάτια ιστορίας, πολιτισμού, ανθρωπιάς που δεν τα βρίσκεις αλλού εύκολα. Ναι, αυτό ισχύει. Πιστεύω πως ναι, ισχύει. Για ποιο λόγο τώρα κάποιος να επισκεφτεί την Ορεινή Λευκάδα? Γιατί πρώτα απ' όλα είναι σε απόσταση αναπνοής από όλες τις παραλίες του νησιού. Από όλες τις μαγικές παραλίες του νησιού, η Ορεινή Λευκάδα είναι σε απόσταση αναπνοής. Δηλαδή, σε 10 λεπτά, σε 10 λεπτά, 20 λεπτά, άντε 25 λεπτά, maximum. Με τι ασχολείται ο κόσμος τώρα στην Ορεινή Λευκάδα, ποιες είναι οι ασχολίες του, τι επάγγελμα κάνει? Ακόμα είναι ένα κομμάτι που παραμένει στον αγροτικό τομέα, αλλά είναι αρκετά μικρό πλέον. Στον τουρισμό έχουν κάποιοι επενδύσει και είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως και σε όλο το νησί, και με υπηρεσίες κάθε είδους. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Πώς είμαστε? Γεια σας. Τι μου κάνεις? Μπαρμπαγιώργης. Μπαρμπαγιώργης. Γεράσιμος. Γεράσιμος. Λευκάδα Γεράσιμος. Ο γείτονάς μου. Ναι. Ο κύριος Γεράσιμος. Ωραία είναι εδώ? Καλά είναι. Για χαρά. Κάτσε μου τώρα. Ξεκουραζόμαστε τώρα. Τώρα... Σύνταξη. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι? 84. Μόνο. Για χαρά. Μια χαρά, Λυκόπουλο. Είμαστε φιλόξενος κόσμος εδώ. Και καλός κόσμος. Καλός κόσμος. Λένε είμαστε λίγο έτσι, έχουμε λίγο μια τρέλα, ωραία όμως. Έχουμε, αλλά είμαστε, ωραία όμως. Καλύ, είμαστε καλύ. Ωραία, ωραία. Δεν πειράζει με άνθρωπο, αυτό είναι καλό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, Μπαρμπασπύρο. Σάκης, καλά είσαι? Μπαρμπατάκης. Και Μπαρμπατάκης, Μπαρμπατάκης Λεβέντη το βλέπω. Μπαρμπατάκης Λεβέντης. Γεια σας. Από την τηλεόραση είμαστε. Την εκπομπή κάνουμε. Καλοί άνθρωποι είμαστε. Είμαστε τηλεόραση, είμαστε από τους καλούς εμείς. Όχι, εντάξει, δεν λέω. Έχει και καλούς. Λίγους μένα, αλλά έχει και καλούς. Κυριώργης. Και εσύ αγρότης. Απ' τι άλλο. Λοιπόν, έχουμε όμως και ένα νέο άνθρωπο. Γεια σου. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ωραία είναι. Καλά. Τι να κάνουμε. Ένας ναι, είδαμε και ένα νέο άνθρωπο όμως. Τι, όλο για τότε θα βλέπεις. Πώς είναι, πώς είναι τα πράγματα εδώ, πώς είναι να ζεις? Μια χαρά είναι. Μια ηρεμία κοντά στην πόλη είμαστε, πηγαίνουμε στην πόλη, κοντά είναι ο Άγιος Νικήτας, πάμε για μπάνιο. Για ποιο λόγο να έρθει κάποιος στην Ορεινή Λευκάδα? Γιατί είναι το καλύτερο μέρος που υπάρχει στον κόσμο. Η Ορεινή Λευκάδα είναι το καλύτερο. Ναι. Στο λέω εγώ. Τι και ειδικά ο Κάβαλος. Και ειδικά ο Κάβαλος. Ειδικά ο Κάβαλος, ναι. Τι είναι το πιο όμορφο χωριό στην Ορεινή Λευκάδα. Τι να φάει? Τα πάντα όλα. Τι, εγώ τα δω, αλλά διαλέξω κάτι να φάω. Τι να φάω? Κυριακή το πρωί να φάει.
Τι έχεις? Κοντοκοκορέτσα, κοντοσούβλια, σπινάτερα, σουβλάκια, τα πάντα όλα. Εμείς έχουμε κάθε Κυριακή πανηγύρι. Εμείς έχουμε πανηγύρι κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή, χειμώνα καλοκαίρι. Για κυνήγι πας? Όχι. Θα πας για κυνήγι? Το χόμπι μου είναι τα καναρίνια. Τα καναρίνια? Τα έχω δίπλα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Πάω να δω τα καναρίνια. Πάω να δω τα καναρίνια. Πάω να δω τα καναρίνια. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι όχι κορόιδο στο κουβί. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο χωριό Καριά. Είναι ένα από τα χωριά της Ορεινής Λευκάδας, το οποίο είναι καταπληκτικό. Ίσως είναι η καλύτερη πλατεία που υπάρχει σε όλη τη Λευκάδα. Έτσι λένε κάποιοι. Δεν ξέρω. Εμένα πάντως μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ βέβαια μπορεί κάποιος να πιει το καφεδάκι του με την ησυχία του, μπορεί να φάει, έχει πολύ καλό φαγητό και μπορεί να ψωνίζει και ξεχωριστά πράγματα. Έχει κάποια ξεχωριστά που θα τα δούμε στη συνέχεια. Κεντιτά, κράσι, κάποια παραδοσιακά ξύλινα εργαλεία κουζίνας, για την κουζίνα, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία έχουν κάποιο μυστικό. Είναι από ελιά. Τι σημαίνει αυτό? Η ελιά είναι από. Έχει 92% πυκνότητα περίπου, που σημαίνει ότι δεν απορροφούν νερό. Άρα είναι και υγιεινά και κρατάνε και πολλά χρόνια. Όταν θα έρθετε στη Λευκάδα, θα μάθετε πολλά τέτοια μικρά μυστικά. Ελάτε και δεν θα χάσετε. Από τις ωραιότερες πλατείες που υπάρχουν. Είναι η καλύτερη πλατεία. Την καλύτερη πλατεία. Έτσι το λέμε εμείς τουλάχιστον. Κόσμο θα έρθει και ο κόσμος. Κόσμο, θα έρθει. Σιγά σιγά θα έρθει. Μας είναι νωρίς ακόμα. Και τους πήρε, τραβήξανε τα υπουργή. Κοντεύαν 5.000 εδώ και τετά. Ο κόσμος, οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν φύγει, δεν κάθονται εδώ. Όλοι, εμείς βλέπεις εδώ τα παιδιά μας είναι όλοι... Λόγω για δουλειά. Λόγω επαγγέλματος. Δεν υπήρχε δουλειά. Εδώ είναι ορεινό το χωριό. Έκανε λίγο κρασί, λίγο λάδι, καλό λάδι, καλό κρασί. Δεν είχαμε προϊόντα δηλαδή να κρατήσουν πολύ αυτό, πολύ κόσμο. Τι κρασί να πάρω φεύγοντας από τη Λευκάδα? Ποιο κρασί να πάρω? Όποιο και κρασί να πάρεις, και το κοκκινέλι καλό είναι και το... Έχουμε εδώ και ιδιώτες, έχουμε και... Και το άσπρο καλό είναι, τα καλύτερα κρασά μπορώ να σου πω. Τα καλύτερα κρασά, έχει καλά κρασά και ελάδι καλό. Τι είναι το καλύτερο που έχει η Λευκάδα? Τι? Εγώ λέω οι άνθρωποι, εσείς θα μου πείτε όμως. Καλή φαγή. Σαλάμι αέρος, λουκάνικα, κρέατα καλά, κρασιά καλά, το τυρί το ντόπιο καταπληκτικό. Άρα τι άλλο θέλουμε? Όλα καλά είναι, αλλά είπαμε. Εντάξει, έχουμε, αλλά είπαμε. Ναι, αλλά μην ξεχνάς πως εδώ δεν βρίσκει κάτω από 70 χρόνια. Εγώ 91, αυτός 85, αυτός 70. 73. Δεν βρίσκει νέος. Αν πέσεις τώρα να πέσω εγώ τώρα μέσα στην πλατεία, ποιος θα με σκότω? Είπες τίποτα. Έχω όμως και μεγάλους. Παρ' όλα αυτά, η Λευκάδα... 102,5. 102,5. Ναι. Μπράβο, μπράβο. 96. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλό φαγητό, είναι καλά όλα και είμαστε καλοί άνθρωποι και αυτό ζουν πολλά χρόνια. Το καλύτερο κλίμα. Λοιπόν, στη Νέα Καριά θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα ξεχωριστά. Ελάτε να δείτε τι μπορούμε να βρούμε. Γεια σας. Καλησπέρα. Σάκης Κολυβάς. Χαίρομαι πολύ, κύριε Σάκη Κολυβά. Είστε κυρία? Αρβανίτη Μαυρέτα. Μάλιστα. Είστε κάτοικος εδώ της Νέας Καριάς. Ναι. Είδαμε ότι καταρχάς η πλατεία είναι καταπληκτική. Ίσως να είναι η ωραιότερη πλατεία που υπάρχει στη Λευκάδα. Στον κόσμο. Στον κόσμο δεν ξέρω. Δεν έχω πάει σε όλο τον κόσμο. Στη Λευκάδα όμως είναι σίγουρα. Και από τις ωραιότερες που έχω γνωρίσει στην Ελλάδα. Αλλά βλέπω ότι εδώ έχετε και κάποια πράγματα παραδοσιακά. Είδα κάποια ξύλινα, είδα κάποια κεντητά. Τι είναι όλο αυτό εδώ? Εδώ έχουμε να σας δείξουμε το κέντημα της Καριάς, το παραδοσιακό. Είναι παραδοσιακό κέντημα? Είναι παραδοσιακό, γίνεται στο χέρι. Είναι μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη βελονιά που δεν γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και το λέμε επειδή γίνεται στην Καριά, καρσάνικο κέντημα.
Καρσάνικο είναι από το πονήμιο. Θα πει δηλαδή το κέντημα της καρδιάς. Μάλιστα. Η κάτοικη Καρσάνη, η γυναίκα Καρσάνα, κατά συνέπεια και το κέντημα Καρσάνικο κέντημα. Το Καρσάνα δεν βγαίνει από την καρδιά. Βγαίνει από την καρδιά, ναι. Μάλιστα. Δεν το ξέρατε, κύριε Κολυβά? Δεν το ήξερα. Αν και Κολυβάς δεν το ήξερα. Μαθαίνω. Λευκαδιτσίστε. Ναι. Είναι δυνατόν. Μαθαίνω. Λοιπόν, γίνεται όλο στο χέρι. Επιστροφή στις ρίζες. Έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση, πιθανόν και 200, ίσως και περισσότερα χρόνια. Πρωτεργάτρια και δασκάλα στο κέντημα της καριάς ήταν η Μαρία η Κουτσοχέρο. Μια κοπέλα η οποία... Γι' αυτό υπάρχει και το λαογραφικό μουσείο. Έτσι, της Κουτσοχέρος. Μια κοπέλα η οποία έμεινε ανάπηρη από το δεξί της στο χέρι, γιατί έπεσε από ένα δέντρο και όπως μας λέει η ιστορία της το κόψανε, μιας και την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα, τα ιατρικά, και έμεινε μόνο με το αριστερό. Επειδή δεν μπορούσε να κάνει αγροτικές δουλειές, κατάφερε και ασχολήθηκε με το κέντημα που τότε... Με το ένα χέρι. Με το ένα της το χέρι. Με το κέντημα που υπήρχε ήδη τότε και κατάφερε να αναπτύξει μια τελείως διαφορετική τεχνοτροπία δική της, η οποία ήταν και πάρα πολύ ωραία. Και με το ένα χέρι είναι δύσκολο. Και με το ένα χέρι, ας ήταν δύσκολο, αυτή τα κατάφερε πάρα πολύ καλά και έφτιαξε το καρσάνικο κέντημα. Ποιο είναι? Δημιούργησε δηλαδή. Ποιο είναι αυτό? Το καρσάνικο λοιπόν κέντημα. Έχουμε μια τεχνική κεντήματος που λέγεται φιλτηρέ. Η Μαρία την ονόμασε Καφάσο Βελονιά, επειδή την εμπνεύστηκε, όπως μας είπανε, από το καφασωτό, το δικτυωτό του γυναικονή της Εκκλησίας. Η Καφάσο Βελονιά δηλαδή σε συνδυασμό με το μετρητό πλακέ και με το σταυρογάζι αποτελέσανε μια ιδιαίτερη τεχνική κεντήματος και αυτό είναι το καρσάνικο κέντημα. Τα σχέδιά μας τώρα έχουν πάρει τα ονόματά τους ανάλογα όπως τα βρήκαμε από τις μανάδες μας και τα εμπλουτίσαμε βέβαια και εμείς. Εδώ είναι το παραδοσιακό φελί, κύριε Κολυβά, και ξέρετε τι θα πει φελί. Φελί είναι το κομμάτι της πρωτοχρονιάτικης πίτας που το κόβουμε σε ρομβάκια σε αυτό το μέγεθος και τα λέμε φελιά. Εδώ είναι οι σφραγίδες που απεικονίζεται, η σφραγίδα που σφραγίζαν το πρόσφορο της εκκλησίας, το κυπαρισάκι μας και η μαργαρίτα μας, ας πούμε. Συνήθως δίνανε ονόματα που απεικονίζανε τη φύση. Τα χρώματα τα πιο πολλά είναι με φλούδες από καρύδι. Από τις φλούδες... Από το καρύδι. Κάνανε το χρώμα. Το χρώμα, το θέλαμε. Μπέζι, αχνό, σκούρο μπέζι. Αυτό. Τα πιο πολλά είναι με φλούδες από τα κρεμμύδια. Βαφές... Και κρατήσανε τόσα χρόνια, εγώ βλέπω, Ιούνιος 1893, ναι. Και κρατήσανε ακόμα. Βαφάδες εκείνα τα χρόνια, ναι. Όλο με φυτά. Τώρα τι σημαίνουν τα γράμματα που έχουν πάνω, τι σημαίνουν? Τι είναι αυτά? Πότε είναι υφαντό, υφαμένο. Ναι. Αυτό το, τι γράφει, πι, θήτα, κάπα, θήτα δεν είναι? Τι σημαίνει αυτό εδώ, τα γράμματα? Είναι ποια εποχή έχει υφαθεί, το υφάνανε. Ναι. Α, δηλαδή τα γράμματα είναι η εποχή. Ναι, τα ονόματα, γράμματα, ναι. Τα φτιάσανε στον αργαλιό. Οι γυναίκες που κάνανε τον αργαλιό. Τον αργαλιό, ναι, που τα υφαίνανε. Αν βρεις τώρα τέτοια χέρια να τα υφάνε. Εσείς κάνατε τέτοια? Ή, έχω εδώ, τα είχε κοπέλες μου, τα είχαν παρατημένα. Τα λέγαμε βλαχοσκούτια στον αργαλιό. Τα πλέκαμε στον αργαλιό. Να είσαι γερή και δυνατή. Ευχαριστώ. Είναι ένα κομμάτι της μουσικής ιστορίας της Ελλάδας και εδώ βρίσκεται ο μουσικοφιλολογικός όμιλος καρδιάς, ο Απόλλων. Γεια σας. Καλώς τον. Σάκης Κολυβάς. Άρηκας, Πύρος Κατοπόδης. Βλέπω. Σαλάμι Λευκάδος είναι αυτό, σαλάμι Δελιμάρι είναι. Λοιπόν, είναι, για να ξέρετε, υπάρχει και σε πολυκαταστήματα βέβαια. Θα σας δείξουμε και την παραγωγή πώς γίνεται, θα δείτε την παραγωγή πώς γίνεται εδώ το καταπληκτικό σαλάμι αέρος. Το σαλάμι του αέρος της Λευκάδας είναι το καλύτερο σαλάμι αέρος. Και το γνήσιο σαλάμι αέρος είναι το καλύτερο που υπάρχει στον κόσμο. Είδα εδώ κάποιες ποικιλίες κρασιών. Τα φτιάχνεις εσύ? Τα περισσότερα. Η μία είναι? Η μία είναι το βαρτζάμι. Το βαρτζάμι. Είναι γνωστό πλέον σε όλη την Ελλάδα, κυκλοφορεί πάρα πολύ. Είναι μια... Να το δείξουμε να δει ο κόσμος είναι. Είναι μία... Από δύο ενωπία τώρα έχουμε το καρσάνικο, το οποίο είναι πολύ γνωστό
πλέον είναι ο οποίος στη Λευκάδα. Είναι καθαρά καρσάνικο προϊόν. Και υπάρχει κι άλλη μια ποικιλία η οποία και αυτή είναι σπάνια. Σπάνια, δεν ξέρω αν υπάρχει κι αλλού. Ακριβώς. Ίσως να μην υπάρχει κι αλλού. Υπάρχει σε λευκό πλέον, σε λευκό κρασί. Υπάρχει το. Να το δείξουμε και το λευκό. Περίπου η απόχωση είναι αυτή, που είναι χύμα. Και είναι από χλώρι και λαόρκο. Το λαόρκο είναι μια ποικιλία που πλέον πάνε εκλείψει και από τη Λευκάδα. Είναι μια από τις καλύτερες ποικιλίες και υπήρχε, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ με τα χρόνια μου, υπήρχε μόνο στη Λευκάδα. Σαλάμι αέρος. Εδώ. Σαλάμι αέρος πάει μόλα. Καλά, πάει μόλα, αλλά εδώ σαλάμι αέρος. Πάει μόλα, σαλάμι αέρος πάει μόλα. Εδώ το ντόπιο το τυρί. Ναι, καλό τυρί είναι. Με το τυρί είναι καλύτερο αυτό. Το ντόπιο, ναι. Έτσι ακριβώς, με το ντόπιο το τυρί. Εδώ πάει και με ψαράκι. Ναι, εγώ το πίνω και σκέτο πάντως, γιατί δεν θέλω το ψάρι. Είναι ένα μωρινό, οπότε. Δεν το πας καλά με το ψάρι. Δεν τα πάω καλά με το ψάρι. Μέχρι κανένα καλαμάρι κάτι γίνεται. Καμιά τσιμπούρισα. Όχι μόνο τσιμπούρισα, τώρα είναι κόκαλα. Με κόκαλα θα ασχολούμαστε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να σε καλά. Να είστε καλά. Γεια. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Λευκάδα. Τώρα θα με βλέπετε λίγο περίεργα ντυμένο. Αυτό είναι γιατί σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα μοναδικό προϊόν της Λευκάδας. Όλοι ξέρουν τη Λευκάδα για τις πολύ ωραίες θάλασσες, το καλό κρασί. Αλλά όταν μιλάμε για Λευκάδα, το μυαλό όλων πάει στο σαλάμι αέρος. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό? Ελάτε μαζί μου να δούμε πώς γίνεται αυτό το μοναδικό σαλαμάκι που όσοι το γνωρίζουν και το ξέρουν, το συντροφεύει σε όλες τις μοναδικές στιγμές της ζωής του. Εδώ γίνεται η παραλαβή του κρέατος και κατόπιν, αφού κρεμαστείς αυτά τα καρότσια, μπαίνει στα ψυγεία όπου συντηρείται μέχρι να φτάσει να πάει μέσα στα... Ντόπιο κρέας. Ναι, ντόπια, υπηρώτικα κρέατα. Γνήσιο, φρέσκο. Πάντα. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι φρέσκο. Πάντα, πάντα. Φαίνεται ότι είναι 2-3 ημερών, όσο ναι, ναι, ναι. Αφού λοιπόν έχουμε παραλάβει το κρέας, το φέρνουμε εδώ στα παιδιά. Εδώ γίνεται η αποστέωση, αφαιρούμε το κόκαλο λοιπόν, και κατόπιν δίνεται στα υπόλοιπα παιδιά, όπου γίνεται η απονεύρωση. Αφαιρείται οποιοδήποτε νεύρο υπάρχει, λίπος και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει το κρέας πάνω, αφαιρείται για να είναι σκέτο, καθαρό κρέας. Καθαρό, σαχνό κρεατάκι. Το παραδοσιακό σαλάμι, όπως πρέπει να είναι. Και όχι κάποια σαλάμια τύπου αέρος που κυκλοφορούν, τα οποία δεν γίνονται, τουλάχιστον με την ίδια πρώτη ύλη και την ίδια εδώ φροντίδα. Η συγκεκριμένη επιχείρηση δίνει μεγάλη σοβαρότητα στην παράδοση και φροντίζει να είναι πολύ σωστή η δουλειά που γίνεται όσον αφορά το παραδοσιακό λευκαδίτικο σαλάμι. Γίνεται λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, ένα ενιαίο μείγμα. Κρέας, καθαρό κρέας, χωρίς νεύρα, χωρίς τίποτα, που γίνεται μια πρόσληψη με λίπος και τα ανάλογα μπαχαρικά. Αλατάκι. Αλατάκι, πιπεράκι, ζάχαρη, λίγο ζάχαρη και ό,τι άλλο χρειάζεται. Τα μυστικά δεν τα πούμε όλα. Μυστική συνταγή, ναι. Δεν τα πούμε όλα. Με εμένα αυτό που μου αρέσει στο σαλάμι αέρος είναι που ξεχωρίζει το λιπάκι. Το βλέπεις. Ξεχωρίζει το πιπεράκι. Ξέρεις τι τρως. Ακριβώς. Και είπατε ότι έχει μέχρι 18% λίπος. Ναι. Πολύ λιγότερο από οτιδήποτε άλλο σαλάμι. Είναι λίγο, αλλά ίσως είναι και αυτό κομμάτι της μυστικής συνταγής. Άρα δηλαδή εγώ που λέω ότι κάνω δίαιτα πρωτεΐνης και με κοροϊδεύει η γυναίκα μου που τρώω σαλάμι αέρος, έχω δίκιο. Δίαιτα πρωτεΐνης κάνω. Μπορείς να πεις ότι είναι και λάδι. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν. Αφού λοιπόν η πάστα, κατόπιν, φεύγει. Και πού μπαίνει? Περνάμε σε αυτό το πονί, από όπου μετά βγαίνει σαλάμι.
το προϊόν, εδώ γίνεται η συσκευασία του μείγματος μέσα στο έτερο. Τώρα είναι έτοιμο. Τώρα είναι έτοιμο, ναι, και κρεμιέται κατόπιν. Στα καρότσια, από όπου θα περάσουν και θα πάνε στο καπνιστήριο για να γίνει η ορίμανση. Μέχρι στιγμής η διαδικασία είναι πολύ απλή. Το μόνο που είδαμε ιδιαίτερο είναι η σωστή επιλογή του κρέατος. Ναι. Αυτό είδαμε ότι είναι το πιο σημαντικό και ότι είναι καθαρό, δεν μπαίνει μέσα νεύρα, δεν μπαίνουν τίποτα. Αυτά είναι τα δύο κλειδιά. Η σωστή επιλογή κρέατος και ο πλήρης καθαρισμός από νεύρα που μπορεί να έχει πάνω από κάθε κομμάτι κρέατος. Και περνάμε λοιπόν στη διαδικασία ορίμανσης. Εδώ είναι ειδική χώρη με ειδικές συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνονται προκειμένου να έχουμε την σωστή ορίμανση του σαλαμιού. Βλέπουμε κάποιες ειδικούς ανεμιστήρες, κάποια ειδικά σαν φωτιστικά. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται, μάλλον γίνεται για να υπάρχει συγκεκριμένη υγρασία, συγκεκριμένη θερμοκρασία σε κάθε φάση. Γιατί για ποιο λόγο γίνεται? Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι μπορούμε και ελέγχουμε τις συνθήκες ή πιθανόν ας πούμε, την ταχύτητα αίωση ή τι άλλο μπορεί να χρειαστεί, προκειμένου να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα στο σαλάμι. Δηλαδή, αυτό μπορεί να χρειάζεται εδώ οι συνθήκες να αλλάζουν και δύο και τρεις φορές για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι σταθερά. Ναι, 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 όχι. Μέρα με τη μέρα μπορεί πιθανόν να χρειάζονται οι συνθήκες να αλλάζουν, προκειμένου να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και τα μεταβάλλεται. Λοιπόν, εδώ βλέπω κάποιες ημερομηνίες. Εδώ λέει 35, δηλαδή 2-3 ημερών είναι αυτό το σαλάμι. Ναι. 3 ημερών. Και σε τρεις ημέρες έχει γίνει, έτσι είναι έτοιμο? Όχι βέβαια. Α, δεν είναι έτοιμο? Όχι, όχι. Ο κύκλος ορίμανσης του σαλαμιού μπορεί να είναι από 8 ως 12 ημέρες ανάλογα με την εποχή. Ανάλογα με την εποχή. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που το θέλουν λίγο πιο σκληρό, λίγο πιο μαλακό και ούτω καθεξής, οπότε οι ημέρες μπορούν να επεκταθούν και στις 15. Όσο μένει γίνεται πιο σκληρό? Όσο μένει γίνεται πιο σκληρό. Όλα αυτά είναι καλά. Στο τέλος όμως, η γεύση. Πού το ξέρετε, πού το δοκιμάζετε? Η γεύση επαφίεται στα χέρια, στη γλώσσα, καλύτερα στον ουρανίσκο του καθενός. Δεν το δοκιμάζετε? Σαφέστατα, αλλά το δοκιμάζουμε ούτως ή άλλως. Εγώ προσωπικά δουλεύω. Το λέω αυτό, γιατί όμως είναι γνωστό. Τώρα, λόγω της οικονομικής κρίσης, σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι άλλο. Και λέμε, μήπως να μας πάρετε δοκιμαστές εδώ, να τρώμε σαλάμια, γιατί αυτό το συγκεκριμένο, όπου το βρείτε, δοκιμάστε το. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο το τελικό στάδιο, πώς είναι το τελικό το προϊόν. Ναι. Και να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, εδώ, λοιπόν, ναι. Είμαστε, πού βρισκόμαστε? Είμαστε στο τελικό στάδιο ορίμανσης του σαλαμιού. Αυτό εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα σαλάμι κατασκευασμένο 23 του μηνός. Μιλάμε δηλαδή για 9-10 μέρες πλήρη ορίμανση του σαλαμιού. Και έρχεται η ώρα που, όπως καταλαβαίνετε, είναι η πιο ιερή στιγμή. Λένε ότι το σαλάμι αέρος το τρως ψιλοκομμένο. Γευστικά εμένα μου αρέσει λίγο πιο χοντρό. Τώρα ξέρω ότι ζηλεύετε, σας τρέχουν τα σάλια. Είναι τη φετούλα. Μπορεί να δεις τα πάντα, όλα τα υλικά. Το πιπεράκι, το λιπάκι του, το ψαχνό κρέας. Αλλά αυτό όμως που το κάνει ξεχωριστό, εκτός από τη πολύ ωραία ζωγραφιά, ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα μοσαϊκό της Λευκάδας, αυτό που το κάνει όμως πιο ξεχωριστό είναι η γεύση του. Λοιπόν, παραμένουμε στην Καρδιά και όπως ξέρετε η Λευκάδα, εκτός από τα μοναδικά προϊόντα που έχει, τους ξεχωριστούς ανθρώπους, φημίζεται και για τη μουσική. Όπως γνωστό, τα Επτάνησα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη μουσική. Άρα και η Λευκάδα δεν θα μπορούσε να είναι κάτι ξεχωριστό από αυτό. Είναι ένα κομμάτι της μουσικής ιστορίας της Ελλάδας και εδώ βρίσκεται ο μουσικοφιλολογικός όμιλος Καρδιάς, ο Απόλλων. Και αυτό που κάνει εντύπωση βέβαια είναι ότι σε όλη τη Λευκάδα παραμένουν τα αρχαία ονόματα ανά τους αιώνες. Που αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι εδώ τιμούν την ιστορία. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Σάκης Κολυβάς. Μουσικά Σταύρα και Κατοπόδη. Χάρηκα. Και εγώ πολύ. Κατοπόδης, Λευκάδα, ένα όνομα, μια ιστορία. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με οτιδήποτε, μένω έτσι λίγο
με δέος μπροστά σε αυτή τη σημαία που βλέπω, αλλά και λίγο έτσι έκπληκτος, καθώς βλέπω την ελληνική σημαία με τον Απόλλωνα, φαίνεται ότι κρατά τις παραδόσεις. Και με την επωνυμία, πάρα πολύ. Επωνυμία... Σε αυτό το χωριό, μάλιστα, κρατάμε πάρα πολύ την παράδοση. Μετά τον πόλεμο του 40, ο κόσμος άρχισε και είχε ενδιαφέροντα σε αυτό το χωριό. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε επίσημα το 1956, εξάλλου αναφέρεται και εδώ και έξω και παντού. Να πούμε ότι τώρα όσο μιλάμε υπάρχει κόσμος μέσα, υπάρχει διάρκεια σαν συμβούλιο που συζητάνε ο κόσμος, γι' αυτό ακούτε το θόρυβο. Ναι. Είναι ζωντανός σύλλογος. Είναι, υπάρχει κόσμος. Υπάρχει κόσμος, πολύ που ενδιαφέρεται. Υπάρχουν παιδιά που έρχονται και μαθαίνουν χορό και πιο παλιά και μουσική. Πολύ ωραία. Εκεί όμως βλέπω κάτι που μου τράβηξε την προσοχή. Πάμε να δούμε τι είναι αυτές οι φορεσιές, κάποια όργανα που βλέπουμε. Πάμε να τα δούμε. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, βλέπουμε μια στολή. Τι είναι αυτή η στολή, για πείτε μου. Είναι της φιλαρμονικής που υπήρχε στο χωριό. Φιλαρμονική το χωριό. Βεβαίως. Και είναι η δεύτερη στο νησί. Η πρώτη είναι της Λευκάδας, που θεωρείται και από τις πρώτες στην Ελλάδα. Και η δεύτερη, μας ακούσουν και οι κυραίοι. Και η δεύτερη ήταν στην Καριά. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία που φοράγανε τα παιδιά μας. Πολύ ωραία. Τα παιδιά της σειράς μου και πιο μεγάλα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ μουσικά όργανα. Είχαμε και μαντολινάτα. Εκτός από τα πνευστά μας είχαμε και τη μαντολινάτα μας. Και τώρα τι βλέπουμε. Μου κάνει εντύπωση γιατί νυφιάτικη στολή κόκκινη. Ανοιχτό χρώμα. Και πράσινη, και CL, και MOV υπήρχαν παλιά. Τώρα είμαστε στα πιο... Τα παραδοσιακά. Κλασικά χρώματα, ας πούμε, που φτιάχνουν νυφιάτικα και εξυπηρετούν και τις χορευτικές εμφανίσεις του χορευτικού. Α, στα χορευτικά φορούν... Φοράνε νυφιάτικοι, φοράνε τις ανήπαντρες. Αυτή είναι η στολή της ανήπαντρης. Δηλαδή έχει διαφορά άλλη ανήπαντρη, άλλη παντρεμένη. Βέβαια. Τι είναι διαφορά. Είναι κλειστή. Α, δηλαδή η ανήπαντρη ήταν κλειστή εδώ. Βέβαια. Και η παντρεμένη ήταν ανοιχτό εδώ. Η παντρεμένη είχε τη χάρη να δείχνει το μπούστο ολόκληρο. Και ήταν και προπονητικές. Τώρα και είναι λίγο... και της παντρεμένης που οι νιόπαντρες φοράγαν ανοιχτά χρώματα με πιο σκούρο μαντίλι, αυτό είναι το μαντίλι, το μπροστομάντιλο. Επειδή το βάζουμε μπροστά. Το λέμε και μπροστομάντιλο. Δηλαδή αυτό το βάζαμε μπροστά για να καλύψει το στήθος. Ναι. Και αν το βγάζανε αυτό. Αν το βγάζανε αυτό, φαινόταν η στέκα από μέσα. Φοράγανε γυλαίκο που μάζευε το στήθος και απ' έξω φοράγανε τη στέγα. Για την εποχή το λιμυρό. Πάρα πολύ. Η πολλή δουλειά είναι εδώ, στο δεύτερο κομμάτι της στολής, που είναι ο τσιμπές. Ναι. Και μπαίνει από εδώ με το φουσκωτό το μανίκι. Δηλαδή μπαίνει... φορούσαν το φόρεμα και ο πάνω ήταν ένα δεύτερο κομμάτι. Το φόρεμα είναι φόρεμα. Ναι. Το φόρεμα είναι φόρεμα και η κατασκευή του φορέματος ήταν κατάλληλη εδώ για να φτιάχνει, να μαζεύει το στήθος. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και να φέρουμε τα παιδιά μας όλοι. Να τα φέρετε. Τις νεότερες γενιές να τα δουν. Και όπου είσαστε να τα πηγαίνετε τα παιδιά σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε την περιήγησή μας και στην Ορεινή Λευκάδα. Θα δούμε και τις παραλίες βέβαια, αλλά η Ορεινή Λευκάδα έχει πολλά σημεία με ξεχωριστά προϊόντα. Ένα από αυτά είναι η εγκλουβή. Εδώ υπάρχει ένα μοναδικό προϊόν, το οποίο είναι πεντανόστιμο, υγιεινότατο και δεν είναι άλλο από τις περιβόητες φακές εγκλουβίες. Πάμε να βρούμε ένα παραγωγό, να δούμε τι θα μας πει. Γεια σας! Τι κάνετε? Σάκης Κολυβάς. Χάρηκα. Λοιπόν, φακές εγκλουβής. Ξαγωστές όλο τον κόσμο. Φακές εγκλουβής. Είναι οι καλύτερες φακές. Και είναι αυτές. Είναι αυτές. Είναι ψηλές. Ποικιλόχρωμες. Είναι διάφορα χρώματα. Δεν είναι ένα χρώμα. Είναι ψηλές με πολλά χρώματα. Μαύρες πίκες, άσπρη, κόκκινη, πράσινη. Και αυτές βγαίνουν εδώ. Αυτές βγαίνουν σε υψόμετρο, φύγονται πάνω στο οροπέδιο.
φιούνται σε υψόμετρο από 900 μέτρα μέχρι 1050. Είναι εξαιρετικές. Γι' αυτό είναι ξεχωριστή η γεύση τους. Η γεύση τους είναι ξεχωριστή από πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο σπόρος είναι παραδοσιακός. Δεν είναι υβρίδιο. Είναι καταγεγραμμένος στο Μουσείο Σπόρων στο Χαλέπ της Συρίας, από την αρχαία Αίγυπτο. Τον έχουν φέρει εδώ οι Ενετοί. Και από τότε τον κρατάμε και προσέχουμε όσο μπορούμε να τον διατηρήσουμε. Είναι η μοναδικότητα του σπόρου και αυτά που προσφέρει ο σπόρος, με συνδυασμό με το μικρό κλίμα και το χώμα που υπάρχει πάνω. Όλα αυτά κάνουν τη μοναδικότητα αυτού του προϊόντος. Βέβαια, να πούμε ότι στη Λευκάδα την φακή τη μαγειρεύουμε λίγο διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Ναι, πολύ διαφορετικά, όχι λίγο. Λοιπόν, αρκετά διαφορετικά. Ναι. Όσοι δεν έχετε φάει φακή με τον παραδοσιακό τρόπο της Λευκάδας, θα το δοκιμάσετε, να σας πούμε πώς το κάνετε. Πάνω απ' όλα χρειάζεται αρκετό σκόρδο. Ναι. Χρειάζονται βασικά φακές. Φακές. Και τις μαγειρεύουμε μόνο με φακές. Βάζουμε φακές. Φακές με λίγο νεράκι. Ναι. Με το που θα πάρει μια βράση στο 5 λεπτό, 10 λεπτό, αλλάζουμε το νερό, το σουρώνουμε όπως λέμε. Ξανασυμπληρώνουμε νεράκι 2-3 δάχτυλα πάνω στις φακές. Βάζουμε μέσα λίγο σκορδάκι. Δύο κλαράκια ρίγανη και την αφήνουμε και βράζει. Στα 2-3 λεπτά που ξεκινήσει να βράσει, τραβάμε τη ρίγανη προς τα έξω για να μην πικρίσει. Να αφήνουμε και βράζει περίπου στο 20 λεπτό. Τέταρτο με 20 λεπτό, αρχίζει και σπάει στο χέρι τότε. Έχει μαλακώσει. Έχει μαλακώσει. Έχει βράσει ουσιαστικά. Είναι βρασμένη. Λοιπόν, σιγά σιγά τότε ξεκινάμε και προσθέτουμε λάδι. Μικρές ποσότητες. Και με μία ξύλινη κουτάλα γυρνάμε, ανακατεύουμε και κάπου σπρώχνουμε τη φυφακή προς τα τυχόματα της κατσαρόλας. Αυτό θα ήταν καλό να γίνει για ένα δεκάλεπτο με τέταρτο. Σιγά σιγά οι φακές θα χυλώσουν και θα γίνει ένας χυλός. Όταν θα ρίξει λίγο νεράκι με λίγο αλατάκι στο τέλος, νερό και λίγο αλατάκι, θα τις βγάλει, θα ηρεμήσουν και θα σιγά σιγά αυτός ο χυλός θα πίζει. Σερβίρεται μόνο του. Βέβαια, αν θέλεις, προσθέτεις και εξτρά σκόρδο μετά. Ναι, αν σου αρέσει και κρεμμύδι που βάζει δίπλα και ξέρει σαρδέλες. Βάζει σαρδέλες και εξτρά σκόρδο. Η γιαγιά έτσι το έκανε με εξτρά σκόρδο. Είναι... Ναι. Αυτή είναι η φακή. Ορίστε. Εδώ είναι η φακή τώρα πλέον. Να το. Σε αυτά τα σακουλάκια, τα καρικάκια. Εδώ. Αυτά είναι άνθη που θα γίνουν καρικάκια και εδώ μέσα είναι οι φακές. Αυτό αν τα ανοίξει, έχει το κλονί μέσα. Να το. Ναι, αυτή είναι η φακή, η κανονική φακή. Αυτή είναι η κανονική γνήσια φακή εκλουβής. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα για την εκπομπή και βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο οποίο βλέπουμε πάρα πολλά πηγάδια. Μας είχαν μιλήσει γι' αυτό. Από εδώ έπαιρναν νερό. Υπάρχουν βέβαια τα προστατευτικά, αλλά μπορούμε να δείξουμε. Έλα Γιώργο, έλα. Λοιπόν, αν το σηκώσουμε είναι το πηγάδι. Και μέσα έχει νερό. Φαίνεται το νερό. Λοιπόν. Να πω μέσα. Όχι, δεν θα πω μέσα. Είναι αρκετά βαθιά. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα έριχναν το κουβά και με αυτό εδώ μαζεύαν το νερό ο κόσμος. Η Λευκάδα είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά που υπάρχουν στον κόσμο. Τα επτά νησιά σε καταπλήσουν όπου και αν βρεθείς. Και η ορεινή Λευκάδα, πιστέψτε με, έχει μοναδικές ομορφιές.
τη Λευκάδα έχει πολλές επιλογές διασκέδασης, πολλές επιλογές να περάσει καλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια καταπληκτική θάλασσα με μοναδικά χρώματα όπως βλέπετε. Αλλά για τους λάτρεις των extreme sport, εδώ, στην περιοχή του Αγιάννη, γίνεται και το kitesurf, ένα extreme sport, το οποίο βέβαια είναι ασφαλέστατο και κάνει και για μικρούς και για μεγάλους, καθώς και πάρα πολλές δράσεις και όλα τα θαλάσσια sport. Όποιος λοιπόν θέλει να περάσει καλά, θέλει να ζήσει μοναδικές στιγμές στη θάλασσα, δεν έχει παρά να έρθει στην περιοχή αυτή, σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της Λευκάδας, που βέβαια είναι πολλές και μοναδικές, και να κάνει και αυτός με τη σειρά του extreme sport, να περάσει καλά και πάνω απ' όλα έχει καταπληκτικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως γνωστό, στα οποία μπορεί να απολαύσει την πυρίσα του, το ζάκι και να παρακολουθεί όλο αυτό το μαγευτικό τοπίο. Είμαστε λίγα χιλιόμετρα πριν το Πόρτο Κατσίκι. Όλη η διαδρομή, όπως σας έχω πει, σε όλη την Λευκάδα, αλλά ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι, θα σου αφήσει πολύ γλυκές αναμνήσεις και θα δεις πράγματα που πραγματικά δεν έχουν να ζηλέψουν από το καλύτερο μέρος του κόσμου. Πολλοί λένε για την Καραϊβική, λένε για τις Σεϊχέλες. Εγώ σας λέω Λευκάδα. Βρίσκομαι στην άκρη του γκρεμού, δηλαδή το πόδι μου είναι λίγα εκατοστά πριν πέσω στον γκρεμό. Δείτε όμως αυτή τη θέα. Αυτό το χρώμα του τουρκουάζ που έχουν τα νερά, τα απόκρημνα βράχια, τα μικρά φυσικά λιμάνια που έχουν γίνει από τον καιρό, από τις καταδυτήσεις, από τους σεισμούς, καθώς είναι και μια σεισμική περιοχή, η οποία όμως δημιουργεί και ωραία τοπία στη φύση, εκτός από τα άσχημα εδώ που υπάρχουν. Δείτε όλο αυτό το κομμάτι, παρακολουθήστε το, να πούμε ότι αυτές οι παραλίες δεν έχουν πρόσβαση με αυτοκίνητο, μπορεί να έρθεις όμως με σκάφος. Υπάρχουν βέβαια στη σειρά μέχρι να φτάσουμε στη χώρα, στη Λευκάδα, υπάρχουν αρκετές παραλίες. Αυτές οι παραλίες, κάποιες είναι επισκέψιμες και από το αυτοκίνητο, κάποιες με σκάφος, είναι όμως μοναδικές. Και αυτά τα καταγάλανα νερά του Ιωνίου δεν τα βρίσκεις πουθενά στον κόσμο. Εδώ η φύση έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό τοπίο. Έχουμε τα ολόλευκα βότσαλα. Η τυρκουάζ θάλασσα με τα πεντακάθαρα νερά, τα οποία τα βλέπεις και θες να τα πιεις στο ποτήρι. Εδώ έρχονται χιλιάδες, τολμώ να πω και εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, επισκέπτονται το Πόρτο Κατσίκι και ζουν αυτές τις μοναδικές στιγμές που μπορεί να σου προσφέρει το να είσαι στη σκιά των βράχων και δίπλα σου να είναι η θάλασσα. Να έχεις αυτά τα μοναδικά χρώματα και πάνω απ' όλα τη φιλοξενία των ανθρώπων της Λευκάδας που κάνουν τα πάντα για να περάσεις αξέχαστες στιγμές. Λοιπόν, η Λευκάδα, εκτός από τρομερές παραλίες, τρομερά προϊόντα που έχει, όσα τυριά, κρασιά, καταπληκτικό σαλάμι, έχει και μέλι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Σάκης Κολυβάς. Πάτερ Κωνσταντίνος Κατοπόδης. Κατοπόδης. Λευκάδα. Λευκάδα πιο πολύ Κατοποδέη. Πάτερ Κωνσταντίνε, βλέπω έχετε και μέλι εδώ. Βέβαια. Είστε και παραγωγός. Ασχολούμαι με τη μελισσοκομεία εδώ και 50 χρόνια. Επαγγελματικά βέβαια, και εγώ και η σύζυγός μου και ο γιος μου. Το βασικό μέλι που βγάζουμε εδώ είναι αυτό εδώ, από το θυμάρι, αυτό που βλέπω, αυτό είναι το θυμάρι. Και αν μυρίσετε θα δείτε τη μυρουδιά που έχει, ας πούμε, που ανθίζει τώρα αυτό, μέχρι τέλος Ιουλίου. Καταπληκτικό. Τώρα, τι το ξεχωριστό έχει το μέλι της Λευκάδας? Το ξεχωριστό έχει αυτό το άρωμα. Το άρωμα δηλαδή που έχει το θυμάρι. Τα μέλια της Ελλάδας όλα είναι καταπληκτικά. Όλα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Όλα βέβαια. Είναι, παίζει ρόλο η κλιματική, το κλίμα της Ελλάδος, που είναι τόσο συμπυκνωμένα τα μέλια, δηλαδή και για το Πεύκο να μιλήσουμε, που βγαίνει Εύβοια, Θάσο και Χαλκιδική. Που είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και να μιλήσουμε και για το Έλατο, που βγαίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, Βιτίνες, Αρτοτίνες και διάφορα άλλα υψόμετρα που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά το πρώτο μέλι που
που είναι το καλύτερο που προσφέρεται είναι το θυμαρίσιο. Το θυμάρι έχει από Κομιλιό μέχρι Αθάνη. Τώρα. Η περιοχή. Είσαι ιερέας. Μελισσοκόμος. Άρα ξέρεις τι πάει να πει κοινωνία, γιατί οι μέλισσες είναι η πιο οργανωμένη έτσι, κοινωνία. Έχεις το γνώδις αυτόν ως ιερέας. Μία συμβουλή για τους νεότερους και αν θα τα καταφέρουμε. Κοίταξε, οι Έλληνες πάντα τα καταφέραμε. Και πιστεύω και τώρα θα τα καταφέρουμε. Γιατί είμαστε δυνατός λαός. Και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Εγώ στα δύσκολα θέλω να δω τους ανθρώπους. Και ειδικά τους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες δεν το βάλαμε ποτέ κάτω. Ποιο είναι το ρότερο νησί στην Ελλάδα? Κοίταξε, εγώ όλα τα νησιά μου αρέσουν. Το κάθε νησί έχει τις ομορφιές του. Συμφωνώ μαζί σου. Το κάθε καλά. Νησί δεν μπορώ να πω το δικό μου το νησί, γιατί αν πω ότι το δικό μου που είμαι ντόπιος εδώ, ότι είναι για μένα καλό είναι. Αλλά υπάρχουν και νησιά τα οποία το κάθε νησί έχει τις ομορφιές του. Βρισκόμαστε στη Βασιλική Λευκάδος. Εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο επιλέγουν πάρα πολύ να κάνουν windsurfing. Είναι γνωστή η Βασιλική της Λευκάδας για το windsurfing που εδώ και πολλά χρόνια κάνει παρέα και σε μικρούς και σε μεγάλους και σε έμπειρους και σε ερασιτέχνες, ακόμα και σε παγκόσμιους αθλητές, συντροφιά τα καλοκαίρια και όχι μόνο. Βοηθάει πάρα πολύ το έδαφος και η θάλασσα βέβαια, δηλαδή μάλλον ο βυθός και η θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο, λόγω των ιδανικών συνθήκων, έρχονται εδώ, κάνουν το σέρβινγκ τους, οι άνθρωποι περνάνε καλά, διασκεδάζουν και πάνω απ' όλα μας προσφέρουν και ωραίο θέαμα. Εδώ βλέπετε την εκκλησία του Άγιου Σπυρίδωνα, η οποία είναι μια διαφορετική εκκλησία όπως βλέπετε, καθώς δεν υπάρχει τρούλος και καμπαναριό, είναι μια διαφορετική τροφοτροπία. Τέτοιας ομορφιάς, διαφορετικότητας, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία, πάρα πολλά μνημεία στη Λευκάδα. Η Λευκάδα είναι ένα νησί το οποίο έχει πάρα πολλά αρχαιολογικά μουσεία. Δεν έχουμε συναντήσει σε κανένα άλλο νησί τόσο πολλά λαογραφικά και μουσεία που μπορεί εκεί κάποιος να δει την ιστορία πώς εξελίχθηκε από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα, με τη διαφορετικότητα βέβαια των Ιωνίων νησών. Πίσω μου βλέπετε τον ιστορικό ναό του Παντοκράτορα. Εδώ βρίσκεται και ο τάφος του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Βρισκόμαστε στην Βασιλική Λευκάδος. Είναι ένα παλαιό ψαροχώρι, το οποίο βέβαια τώρα με την εξέλιξη των πραγμάτων και τον τουρισμό έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο χωριό, ένα πολύ μεγάλο οικισμός που μπορεί κανείς να βρει τα πάντα. Έχει μεγάλη ιστορία η Βασιλική Λευκάδος, είναι στο νότιο κομμάτι του νησιού, έχει καταπληκτικές παραλίες, πολύ καλό φαγητό, έχει μοναδικά και ξεχωριστά σημεία να τα επισκεφτείς. Εδώ όμως γίνονται και κάποια πράγματα που είναι ξεχωριστά. Υπάρχει το windsurfing. Όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και όχι μόνο, γίνονται αγώνες, γίνονται μαθήματα. Παλαιότερα ήταν και έδρα το μόνιμο δήμου εδώ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχει ένα άλλο επίπεδο ευκαιριών για να περάσει κάποιος καλά. Γινόταν και κάποια φεστιβάλ στο παρελθόν, στη Βασιλική Λευκάδος. Τώρα βέβαια τα φεστιβάλ αυτά έχουν μπει σε μια άλλη εξέλιξη, πάλι γίνονται πολλά πράγματα. Σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού όποιος έρθει μπορεί να βρει και να ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή τώρα εδώ που βρισκόμαστε είμαστε σε οργασμό εργασιών. Γιατί έχουμε την αύξηση του λιμενοβραχίωνα που σε λίγο χρονικό διάστημα θα γίνει και σαν μαρίνα για πολυτελέστατα σκάφη. Όπως καταλαβαίνετε στη Λευκάδα όσους χώρους και να έχεις για ιστιοπλοϊκά, για μεγάλα σκάφη, για γιότ, δεν φτάνει.
υπάρχουν ανάγκες συνέχεια να δημιουργείται και κάτι καινούριο. Η Βασιλική Λευκάδος όμως, εκτός από το καλό φαγητό, εκτός από το windsurfing, εκτός από τις δράσεις, τα φεστιβάλ, όλα αυτά που γίνονται σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και το χειμώνα, είναι ένα σύγχρονο χωριό το οποίο μπορεί να ζήσει κάποιος εδώ άνετα, να βρει τα πάντα. Με λίγα λόγια, είναι ένας τελείως διαφορετικός τρόπος ζωής. Αυτό όμως που αξίζει να πούμε είναι η έντονη παρουσία των κολυβάδων στη Βασιλική Λευκάδας, κάτι που θα το διαπιστώσετε στην περιήγησή μας. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε. Μια χαρά, Σάκης Κολυβάς. Λένα πολύ, τη χάρηκα. Χάρηκα κι εγώ. Λοιπόν, κάποιος θα έρθει στη Βασιλική Λευκάδος, εκτός από βραδινή ζωή, θα περάσει καλά. Εκτός από τις μοναδικές γεύσεις που μπορεί να πάει σε κάποιο εστιατόριο, σε κάποια ταβέρνα, θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Θα κάνει δράσεις, μπορεί όμως να αγοράσει και κάποια παραδοσιακά προϊόντα. Παραδοσιακά προϊόντα, βεβαίως. Μου έκανε εντύπωση, γιατί ό,τι έχετε μέσα στην επιχείρησή σας είναι μόνο παραδοσιακά προϊόντα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Σωστά. Ποιος ήταν ο σκοπός και για ποιο λόγο κάνατε όλη αυτή τη διαδικασία? Έχουμε φέρει καλής ποιότητας πράγματα από όλη την Ελλάδα, κυρίως από τα Ιόνια νησιά, αλλά βέβαια από τα Γιάννα, από τα Αγρίνια που είναι κοντά μας και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν μικροί συνεταιρισμοί και κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Θέλαμε να κρατήσουμε ένα ύφος στο μαγαζί το οποίο θα έρθει ο άλλος και θα ξέρει ότι ό,τι πάρει θα είναι ποιότητας, πρώτης ποιότητας. Και αυτό και κάναμε εν τέλει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το στήσαμε ωραία, παραδοσιακά. Κρεμάσαμε διάφορα έτσι, πράγματα λαχανικά κτλ. Είναι πολύ ωραίος χώρος. Αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση και ξανά θα ήθελα να μείνω σε αυτό. Είναι ότι εδώ έχετε μόνο παραδοσιακά προϊόντα. Ναι. Και βλέποντας κάποιος τα ζυμαρικά, κάποια παστέλια, οτιδήποτε, μέχρι και σαπουνάκια και καλλιντικά. Καταλήγω ότι μας λένε ότι δεν παράγουμε τίποτα. Εσείς τι απόδειξη ότι η Ελλάδα, η ιδιαίτερη επαρχία, παράγει τα πάντα. Εννοείται αυτό. Εντάξει, η Λευκάδα σαν Λευκάδα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει το ωραίο του στολαδάκι, το ωραίο το μέλι του Θυμαρίσιο που είναι και η εποχή του τώρα. Έχει το ροζολί, το στολικέ της Ελλάδας, της Λευκάδας, το οποίο δεν το ξέρουν πολλοί άνθρωποι. Το σαλάμι φυσικά, ντελιμάρι που είναι γνωστό Ευρώπη παντού. Και από εκεί και πέρα, μαζί με όλα τα άλλα τα πράγματα, τα καλά της Βορείου Ελλάδας, έχουμε έρθει και έχουμε κάνει ένα ωραίο μαγαζί. Πάντως, αξίζουν συγχαρητήρια που μένετε στην παράδοση, στην ποιότητα. Και όσοι έρθετε στη Βασιλική Λευκάδος, κάντε μια βόλτα και σίγουρα θα βρείτε κάτι καλό να πάρετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Το Νιδρύ είναι η πρώτη περιοχή στη Λευκάδα που αναπτύχθηκε τουριστικά κυρίως λόγω του Σκορπιού του Αριστοτέλειου Άση που βρίσκεται απέναντί του. Τα καραβάκια στο λιμάνι πραγματοποιούν εκδρομές στα κοντινά νησάκια και τις παραλίες, ενώ η πάντα ήρεμη θάλασσα προσφέρεται για κάθε είδους θαλάσσιο σπορ. Πολύ κοντά στο Νιδρύ βρίσκονται και οι καταράκτες στο Δημοσάρι. Μια δροσερή και καταπράσινη πεζοπορική διαδρομή περίπου 20 λεπτών θα σας οδηγήσει στους καταράκτες που βρίσκονται μέσα σε οργιαστική βλάστηση. Στο σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα αποχαιρετήσω το νησί μου με ένα τραγούδι που λέγεται «Το νησί». Είναι στίχη του Βασίλη Σίδερη και μουσική του Διονύση Γράψα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εύχομαι όλοι να επισκεφτείτε το νησί μου. Σαν όμορφο μικρό νησί μου, στη δίμησή μου θα σε κρατώ. Περί να τρέξω κατά ψελιές σου, τ' ακρογιαλιές σου και το βουνό. Να πάω στο κάστρο σου, να πάω στο μπάλα, πάλι να παίξω μπάλα παιδιά. Να είδω καρδιά στην Άγια Κάρα, να είδω τα κάρα στη γειτονιά.
να δω βαργάτα στα νυχτά.